Δειλά-δειλά ξεκινά το νοσοκομείο Ξάνθη στην ίδρυση νευρολογικής κλινικής κατόπιν απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Μια ιδιαίτερα βαρύνουσα πρωτοβουλία με δεδομένο πως σε όλη τη χώρα κλινικές καταργούνται ή συγχωνεύονται. Ήδη πριν από μερικούς μήνες, 2-3 μήνες περίπου, είχε γραφτεί από μια εφημερίδα του ΣΜΟΥ, της πόλης μας, μια εξαγγελία που κάναμε προφορική για την ίδρυση νευρολογικής κλινικής. Ήδη στο προηγούμενο συμβούλιο, με εισήγηση δική μου και μια έρευνα που προχωρήσαμε, ξεκινήσαμε δειλά, εγκρίναμε βασικά τη λειτουργία νευρολογικής κλινικής. Δεν είναι εύκολη προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο να ανοίγεις κλινικές σε αυτή την περίοδο. Εν τούτοις όμως πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε και χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί. Βέβαια γίνονται νευρολογικές εξετάσεις, όλο το φάσμα της παρακολούθησης από τους νευρολόγους μας. Αλλά σαν κλινική δεν λειτουργούμε ακόμα ανεξάρτητα. Πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρόνο θα έχουμε κάποια νέα. Έχουμε βάλει μια ομάδα εργασίας που θα ασχολείται. Θα κοιτάζει την πρόοδο και θα κάνουμε προτάσεις έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό στόχο. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Χαίρομαι για το ερώτημα. Είναι δύσκολη η προσπάθεια που να λάβουμε. Κλείνουν, την παρά ανοίγουν. Δούτης το ξεκινήσαμε. Γι' αυτό και δεν το δηλώσαμε επίσημα. Θέλουμε να κρατάμε χαμηλούς τόνους ό,τι καινούριο κάνουμε, γιατί πάντοτε μπορεί να υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Πιστεύω ότι ήμασταν σε μια άλλη εποχή, στην προηγούμενη δεκαετία, που υπήρχαν πιο εύκολες χρηματοδοτήσεις για καινούρια και μακρόπνοους στόχους. Θα το είχαμε κάνει σίγουρα. Τώρα ξεκινάμε εκ των ενόπλων πάλι, με την ελπίδα ότι με τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και με την συνδρομή των πολιτών όσον αφορά την ανοχή τους, να έχουμε μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη, όχι μόνο στην νευρολογική κλινική που θέλουμε να ανοίξουμε, αλλά και σε άλλους στόχους που έχουμε στο μυαλό μας. Που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τους πούμε και στον πέρα. Μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, λοιπόν, με δεδομένο πως η μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2012 στο νομό Ξάνθης και ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά πασχόντων από ψυχικές νόσους, με κυρίαρχη την κατάθλιψη, ιδιαίτερα στις γυναίκες, όπου καταγράφεται και μεγάλη κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, φαντάζει περισσότερο από αναγκαία λειτουργία νευρολογικής κλινικής εντός του νοσοκομείου Ξάνθης και μάλιστα σε μια εποχή που η κατάθλιψη λόγω της οικονομικής κατάστασης απλή να γίνει η σύγχρονη μάστιγα.